κυρία Δάγκα. Η αλήθεια είναι ότι θα είναι ένα ακόμα βαρύδι που θα εκτοξεύσει ουσιαστικά τις δόσεις των δανειοληπτών. Είναι η δεύτερη, αν δεν κάνω λάθος, μέσα στο χρόνο. Στο χρόνο, χρόνο, ναι, στο το χρόνο, 2023, ναι, 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 έτσι. Το 2023, και ναι. Βρισκόμαστε στη ακόμα σειρά, στο μάτι. Στη σειρά, είναι η τέταρτη ή πέμπτη. Στη σειρά με το τελευταίο. Ακριβώς από το 2000, ναι, τα μέσα του 2022. Ναι. Το οποίο, αν θέλετε, θα έρθει να επιβαρύνει το εισόδημα, το εργατικό λαϊκό εισόδημα, μαζί με την τεράστια ακρίβεια που υπάρχει στα είδη πρώτης ανάγκης, μαζί με την ακρίβεια που υπάρχει σε σχέση με την ενέργεια, με άλλα που είναι αναγκαία για να επιβιώσει ένα νοικοκυριό, μια οικογένεια. Και ξέρετε, φανερώνεται με τις συγκεκριμένες προτάσεις ότι προσπαθώντας να διαχειριστούν τις αντιφάσεις και τα διέξοδα αυτού του ματωμένου δρόμου ανάπτυξης, επιβεβαιώνεται ότι προσπαθώντας με ένα φάρμακο να αντιμετωπίσουν μια συνέπεια, έρχεται και εκφράζεται ως φαρμάκι σε μια άλλη. Μάλιστα. Γιατί αυτό που πληρώνουμε αυτή τη στιγμή είναι η επεκτατική πολιτική που ακολουθήσανε η πλειοψηφία των κρατών όλο το προηγούμενο διάστημα, η οποία βέβαια είχε, ήρθε ως συνέχεια της περιοριστικής, αλλά αυτό που αποδεικνύεται σε κάθε φάση είναι ότι είτε έτσι είτε αλλιώς, με όποια συνταγή και να ακολουθηθεί, αυτός που ματώνει είναι ο ίδιος ο εργαζόμενος λαός που σε αυτό το δρόμο ματώνουν. Μάλιστα. Και τσακίζονται τα ίδια, οι ίδιες οι ανάγκες, τα ίδια τα δικαιώματά τους. Έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης να κάνει debate face to face. Κατά πρόσωπο. Συγγνώμη, τώρα με 57 νεκρούς, το πρόβλημά σας είναι ότι δεν έχει γίνει debate με τον Μητσοτάκη και τον Τζίπρα. Γιατί πρόβλημα έχετε? Είναι προκλητικό, είναι προκλητικό όταν παρακαλώ, σήμερα δεκάδες χιλιάδες λαού κατέβηκαν στους δρόμους με τις απεργιακές κινητοποιήσεις 16 μέρες μετά από αυτό το έγκλημα, το προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Και είπανε κανείς δεν επιτρέπεται να συγκαλύψει το συγκεκριμένο και πρέπει να αποκαλυφθούν οι πραγματικοί ένοχοι. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό που φάνηκε σήμερα με τους δεκάδες χιλιάδες στους δρόμους σε κάθε πόλη, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, είναι... Αυτό είναι σημαντικό, γιατί δεν ήταν μόνο Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Ήτανε στη Λάρισα, ήτανε σε πάρα πολλές πόλεις, σε όλη τη χώρα. Και ήτανε αλλεπάλληλες οι κινητοποιήσεις. Κάθε μέρα σχεδόν βρίσκονται στο δρόμο εργαζόμενοι. Ο λαός μας, η νεολαία μας, όχι γενικά και αόριστα, με αποφάσεις από εργατικά σωματεία, εργατικές ομοσπονδίες, με αποφάσεις από ενώσεις αυτοαπασχολούμενων ελευθεροεπαγγελματιών, αγροτικών συλλόγων, με αποφάσεις γυναικείων συλλόγων, με αποφάσεις φοιτητικών συλλόγων, μαθητικών συμβουλίων, ενώσεων και συλλόγων γονέων, που δήλωσαν ότι δεν μπορούν οι ζωές μας να λογαριάζονται ως κόστος. Και ξέρετε, ήταν αυτό το προδιαγεγραμμένο έγκλημα, το κυριολεκτικά η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι της ανασφάλειας που βιώνει ο κόσμος σε σχέση με όλα όσα έχει στην καθημερινότητά του, με τα εργοδοτικά έγκληματα. Ένα εργοδοτικό έγκλημα στις 3 μέρες γίνεται, κάτω από την έλλειψη μέτρων υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, γιατί λογαριάζονται ως κόστος. Την ανασφάλεια που νιώθει σε σχέση με την κατάσταση με τη σχολική στέγη και βέβαια όλα αυτά τα οποία προχωράνε το επόμενο διάστημα, αν θέλετε, και με το νομοσχέδιο που πέρασε χθες σε σχέση με την ποδιαγκολογική κλινική, αλλά και με το νομοσχέδιο που θα περάσει για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Μάλιστα. Και γιατί τα λέμε αυτά? Γιατί οι ευθύνες εδώ πέρα είναι συγκεκριμένες και δεν μπορούν να παραγραφούν. Ευθύνη έχουν όλοι όσοι κυβέρνησαν. Και εμείς τις λέμε πάρα πολύ συγκεκριμένα και τις αποκαλύπτουμε και γι' αυτό ζητήσαμε να συγκληθεί ως κοινοβουλευτική ομάδα και αρμόδια επιτροπή και να συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα. Αποκαλυπτικά, 2009 ξεκίνησε επί κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ να βάλει τα βάθρα της ίδιας της απελευθέρωσης του σιδηρόδρομου. Άρα είστε υπέρ της συζήτησης. Είμαστε υπέρ της συζήτησης ως ΚΚΕ, όχι όμως το να γίνεται debate μεταξύ το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Του Πρωθυπουργού. Το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Ο κ. Βαρεμένος, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει να γίνει αυτό, καλώς γίνεται. Βεβαίως καλώς γίνεται. Εμείς καταθέσαμε συγκεκριμένη. Ζητάμε επιπλέον να γίνει και debate των δύο. Άσχετα με αυτό. Ή παράλληλα με αυτό. Παράλληλα να γίνει. Ένα διάλογο. Αποκαλύψουμε τώρα την υποκρισία. Όταν έρθει η ώρα να τελειώσει. Να γίνουν, αν θέλετε, μπαλάκι ευθύνες ανάμεσα στους δύο και να κρυφτεί ποιο είναι το βάθρο της απελευθέρωσης
του σιδηρόδρομου. Και σας λέω, 2009, κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. 2013, Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση, η οποία έβαλε ουσιαστικά τα βάθρα για να προχωρήσει παραπέρα η απελευθέρωση. Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ προχώρησε την παράδοση του μεταφορικού έργου στην Τρένοσε, που είναι κρατική έτσι, η Ιταλική εταιρεία, η οποία αγόρασε το μεταφορικό. Το μεταφορικό. Νομιμοποιώντας το διαχωρισμό του σιδηροδρομικού, των σιδηροδρομικών υποδομών από το μεταφορικό έργο, που και προφανώς πάνω εκεί στηρίχθηκε και η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να προχωρήσει ακόμα παραπέρα, νομιμοποιώντας αυτή τη σύμβαση για άλλα 15 χρόνια έναντι 750 εκατομμύριων ευρώ. Και το θέμα ποιο είναι? Επειδή λέει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι σε 20 μέρες θα έχει ολοκληρωθεί. Εμείς αναρωτιόμαστε, όλα αυτά που έχει καταγγείλει το ΚΚΕ στη Βουλή, όλα αυτά που έχουν καταγγείλει οι ίδιοι εργαζόμενοι στη Βουλή, και είναι απαράδεκτο να χρεώνεται οι ίδιοι εργαζόμενοι την κατάσταση που επικρατεί με κριτήριο το κόστος, το κόστος που έχει για το κράτος, η έλλειψη και το πετσόκομα των συνθήκων ασφάλειας. Ρωτάμε λοιπόν, θα σταματήσει αυτό το έσχος της 9ήμερης εργασίας για τους εργαζόμενους στο σιδηρόδρομο? Ρωτάμε, θα προσληφθούν με μόνιμη και σταθερή εργασία και με κατάλληλη εκπαίδευση για να μπορέσει να λειτουργήσει ο σιδηρόδρομος, καλύπτοντας πάνω από 1.300 που είναι τα κενά σε σχέση με το προηγούμενο οργανόγραμμα? Μάλιστα. Αναρωτιόμαστε, θα σταματήσει αυτό το έσχος να λογαριάζεται με το κριτήριο του κόστους, αν θα γίνει η ενίσχυση του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού σύγχρονου? Γιατί κατά τη γνώμη μας υπάρχει σήμερα η δυνατότητα να έχουμε μεταφορές και υποδομές που να εξασφαλίζουν φθηνή, ασφαλή και σύγχρονη μετακίνηση, όμως πρέπει να απελευθερωθούμε από αυτές τις ράγες του κέρδους, του επιχειρηματικού καπιταλιστικού κέρδους, που με βάση αυτό θυσιάζονται καθημερινά οι ανάγκες προστασίας των εργαζομένων του λαού της νεολαίας. Και αυτό μπορεί να γίνει αρκεί να μπορέσουμε εμείς οι ίδιοι εργαζόμενοι, ο λαός, να γίνουμε μηχανοδηγοί της κοινωνίας, να πάρουμε τα κλειδιά της οικονομίας και της εξουσίας στα δικά μας χέρια. Και αυτή η προοπτική είναι που μπορεί να δώσει και δυναμική και συνέχεια και λαϊκή ανάταση στους αγώνες που γίνονται και ούτως ή άλλως συνεχίζονται. Δευτέρα εργατικά σωματεία έχουν εξαγγείλει συλλαλητήριο 7 η ώρα στο Σύνταγμα. Το βασικό αφήγημα που έχει καταρρεύσει και δεν κατέρευσε μόνο μετά από αυτό το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη, αλλά είχε καταρριφθεί και σε προηγούμενες φάσεις με άλλες πραγματικά, πώς να το πω, με άλλες καταστάσεις που προκαλούν τον πόνο, που μας συγκλονίζουν, είναι ότι αυτό το εχθρικό κράτος, αυτό το κράτος του κεφαλαίου, μπορεί πραγματικά να μεταρρυθμιστεί και να μπορέσει να εξυπηρετήσει και τις δικές μας, τις εργατικές, τις λαϊκές ανάγκες. Αυτό έχει καταρρεύσει. Γιατί αυτό το κράτος, με μοναδικό κίνητρο πώς θα ενισχυθούν τα κέρδη επιχειρηματικών ομίλων και μάλιστα σε συγκεκριμένους κλάδους, πώς θα υποβοηθηθεί η επιχειρηματικότητα, φτάνει να λογαριάζει ως κόστος μια σειρά αναγκαία μέτρα προστασίας του λαού, των εργαζομένων, της νεολαίας μας. Μάλιστα. Σε κάθε πλευρά της ζωής μας. Και να σας πω, αυτό έχει αποδειχθεί σε μια σειρά τομείς. Θέλετε να πάρουμε την υγεία? Επειδή λέει ο κύριος Κερίδης ότι μέσα από τις ιδιωτικοποιήσεις έχει αναβαθμιστεί το έργο τους. Θέλετε να πάρουμε τον τομέα της υγείας? Πώς αποκαλύπτεται ότι ουσιαστικά υποβοηθούνται τα κέρδη των ιδιωτικών μεγαθυρίων της υγείας και την ίδια στιγμή στενάζουν από την υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση στα δημόσια νοσοκομεία? Θέλετε να κουβεντιάσουμε για την κατάσταση που επικρατεί στην Αττική Οδό πριν πόσους μήνες ήτανε, που με βάση την ιδιωτικοποίηση και την απελευθέρωση ακόμα και των, πώς το λένε, των οδικών αρτηριών, εγκλωβίστηκε κόσμος ολόκληρες μέρες, γιατί κριτήριο ήταν το κέρδος που είχε η συγκεκριμένη εταιρεία και δεν πήρε τα κατάλληλα μέτρα για να είναι ανοιχτός ο δρόμος και να περάσει ο κόσμος. Αλλά να θυμηθούμε και τις καταγγελίες που έχουν γίνει από εργαζόμενους στα ιδιωτικοποιημένα περιφερειακά αεροδρόμια της Fraport και αλλού, που αποδεικνύουν ένα και μόνο πράγμα. Ότι αυτή η ανάπτυξη, οι επενδυτικές ευκαιρίες
στις οποίες δεσμεύεται όχι μόνο η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, είναι αντίθετες με τους ίδιους τους εργαζόμενους, με τα δικαιώματά τους, και αυτό αποδεικνύεται στη μεγαλύτερη βιομηχανία του τουρισμού, όπου εργάζονται κάτω από άθλιες συνθήκες οι ξενοδοχοϋπάλληλοι με 14 διαφορετικές συμβάσεις, γιατί αυτό είναι το προαπαιτούμενο για να εκτοξεύονται τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και του τουρισμού. Άρα, κατά τη γνώμη μας, απάντηση σε αυτό μπορεί να είναι η δύναμη του οργανωμένου αγώνα, ώστε πραγματικά να δυναμώσει ένα αγωνιστικό ρεύμα σύγκρουση με αυτό το κράτος, με αυτή την πολιτική που υπηρέτησαν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, και αφήνει απροστάτευτο το λαό μας, τα παιδιά του, μόνο και μόνο για να εξασφαλίσει η ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων. Και σε αυτό το δρόμο ένα δυνατό κουκουέ είναι εγγύηση για να κάψει τα αντιλαϊκά σενάρια της όποιας επόμενης κυβέρνησης.